Ο Κισαμικός επέστρεψε στην πρώτη θέση της τρίτης εθνικής μετά την εκτός έδρας νίκη του επί του Εθνικού Πειραιά με 1-0 και την ισοπαλία της Κηφισιάς στις Αρχάνες 1-1 με το Γιούχτα. Χανιώτικη ομάδα που ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του τετάρτου ομίλου με την Κηφισιά έφτασε στη σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση επί του Εθνικού χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κυπτίου στο 36ο λεπτό. Γκολ με το οποίο ο σκόρερ γιόρτασε και τα γενέθλιά του. Στις Αρχάνες ο Γιούχτας έκανε καλή εμφάνιση, αλλά παρότι προηγήθηκε στο σκόρ, αναδύθηκε ισόπαλος 1-1 με την πρωτοπόρο Κηφισιά, μένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα και φτάνοντας στις 5 ισοπαλίες σε 7 παιχνίδια. Ωραία προσπάθεια του Ηλιόπουλου, θα κάνει τη σέντρα, γουμάγιας του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, τραγικό λάθος και ο Γιούχτας προηγείται στο σκορ με 1-0 μετά το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Πάνω στο τείχος το φάουλ, Τεγούσης νέο σουτ, Τεγούσης επιχειρεί και πάλι το σουτ, ευνοείται ο Ραχίμ και ισοφαρίζει στο 78, ζητάνε offside οι παίκτες του Γιούχτα. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Βέρμπις δεν μπορούν να διώξουν εκεί. Ραχίμ κλέβει την μπάλα από πλάγια, κάνει το σουτ, την μπάλα δοκάρει. Ο Πάο Κρουσόνα, κάνοντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, επικράτησε με 4-2 στον Κρουσόνα του Ηλυσιακού, χάρη στα γκολ του Κρίσπα στο 30 λεπτό, του Μπάτση στο 35, του Φουκαράκη στο 63 και του Γκαλίτσιου στο 68. Ο Ηλυσιακός προηγήθηκε με τον Κατσιγιάννη στο 14, ενώ έχει σοφαρίσει προσωρινά στο 37 με τον Σελβίγια. Το δεύτερο βαθμό της, το φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, πήρε η αναγέννηση Ιεράπετας, που αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της με τον Αστέρα Βάρης. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 21 λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαστοράκη, πέναλτι που κέρδισε ο Κώστας Δεδελετάκης. Η ισοφάρηση για τον Αστέρα Βάρης ήρθε 9 λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Μάγκου. Τέλος, το έργο του Ηροδότου για παραμονή στην Τρίτη Εθνική έγινε ακόμη πιο δύσκολο μετά την ήττα στον Πειραιά από τον Ατρόμητο με 2-0 που κράτησε την ομάδα του Θανάση Κολιτσιδάκη στους μείον 7 βαθμούς.